ολοκλήρωσης διαδικασιών ή και υλοποίησης του μεγάλου έργου που λέγεται Πόλος Οπτικός Άξονας Τρίτης. Για να γνωρίζουμε, το υπολογιστικά αυτό το έργο είναι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αν δεν ήταν το πληθυσμό, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε 420 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση του έργου. Διότι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε όλη την Ευρώπη ουσιαστικά οδικοί άξονες δεν χρηματοδοτούν. Και οι περισσότεροι πόροι αποδίδονται εδώ στην περιοχή, στην Κρήτη. Έχει τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα, το οποίο σας απασχολεί περισσότερο, είναι το Χανιά Ηράκλειο. Το Χανιά Ηράκλειο είναι το πιο δύσκολο τεχνικά έργο το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα. Μήκους περίπου 160 χιλιόμετρων, δεν προσθέτω και το κομμάτι της προαίρεσης, της μίας προαίρεσης, περιφέρειας που ήρθε και για την άλλη, για τη σύνδεση με το αεροδρόμιο, δύο προαιρέσεις, που είναι 40 χιλιόμετρα. Το έργο ολοκληρωθεί σε 5 χρόνια και δεσμευόμαστε ότι θα ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση αυτών τέλος Ιανουαρίου και θα έχουμε σύμβαση Μάρτιο με Απρίλιο 25. Στο μεταξύ, έχουν οριμάσει μελέτες έτσι ώστε στο επόμενο 1,5 έτος να έχει εκτελεστεί περίπου και το 15% των εργασιών του οδικού άξονα. Άρα θα έχουν οριστικοποίηση συμβατικών εγγράφων. Μέχρι τέλος Ιανουαρίου 25 έχουμε στείλει ήδη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα σχετικά έγγραφα για να υπογράψουμε σύμβαση Μάρτιο και Απρίλιο και να ξεκινήσουμε τα έργα. Το δεύτερο τμήμα, και με το οποίο περιφράζεται, είναι από 2 μήνες ακριβώς, γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε την πρόοδο. Επισκεφτήκαμε μαζί μέτωπα, προχωράει ικανοποιητικά. Είναι σύμβαση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το πρώτο κομμάτι είναι παραχώρηση. Αυτό είναι σύμβαση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 350 εκατομμύρια ευρώ, των οποίων τα 90 εκατομμύρια είναι τα μία ανάγκη τη πρόταση και ήδη έχει καταβληθεί ένα κομμάτι αυτού.